Να ξεκινήσουμε από εσάς, κύριε Κυρίδη, ναι. Το πρώτο σχόλιο. Ο Ερντογάν έψαχνε βήμα για επεισόδιο και την πάτησε τελικά, έτσι. Προσέφερε μια χρυσή ευκαιρία στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος την αξιοποίησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ναι. Και δόθηκαν οι απαντήσεις ενώπιον της ευρωπαϊκής ηγεσίας, ναι. Μέρος της οποίας δεν είναι πάντοτε καλά πληροφορημένο για το τι συμβαίνει εδώ στην περιοχή. Διότι πέρα από τον Μακρόν και τις μεγάλες χώρες, ναι. Υπάρχουν πάρα πολλές μικρές χώρες, οι οποίες έχουν άλλα προβλήματα και άλλου τύπου προσανατολισμό, να πούμε, και προτεραιότητες. Δόθηκε αυτή η ευκαιρία, πραγματικά ευνηδιά. Και το είπε και ο ίδιος, εκνευρίστηκε πάρα πολύ από αυτά τα επιχειρήματα σε ένα κλίμα πολύ βαρύ για τον οποιονδήποτε αναθεωρητισμό. Ουσιαστικά ο Μητσοτάκης μιλάμε... του την έχει στημένη το Ερντογάν. Όπου σε βρω και πει για την Ελλάδα. Δεν θα μείνει τίποτα αναπάντητο. Τίποτα αναπάντητο. Την ίδια ώρα, ναι. Κρατώντας πάντοτε ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου, το οποίο είναι και το σωστό αφήγημα. Ο συνδυασμός απαντάμε σε όλα. Και εμείς θέλουμε τη μείωση της έντασης να προχωρήσουμε μπροστά. Τώρα, δεν υπάρχει εμβολία ότι ο Ερντογάν έχει και ένα προσωπικό στοιχείο, μια προσωπική εμπάθεια στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Το έχει πει και το έχει ξαναπεί ότι δεν τον θέλει. Του έχει προσδώσει του Έλληνα Πρωθυπουργού. Γιατί θέλει άλλο, ναι, Πρωθυπουργό. Έτσι φαίνεται να λέει ο ίδιος. Του έχει προσδώσει υπερφυσικές δυνάμεις. Ο λαός ελληνικός αποφασίζει. Ότι ο Ερντογάν. Ο Μητσοτάκης είναι αυτός που σέρνει την Αμερική από τη μύτη και την κάνει να είναι, ας πούμε, εχθρική. Έναντι της Τουρκίας, ρεπουμπλικάνους και δημοκρατικούς, Βουλή και Γερουσία, Κυβέρνηση και Κογκρέσο, δημοσιογράφους, μέσα ενημέρωσης, τα πάντα τα κανονίζει ο Μητσοτάκης. Είναι μια πραγματική, ας πούμε, παράνοια η οποία Άρα, έχει λοιπόν, δημιουργηθεί. Την πάτησε ο Ερντογάν. Απολύτως. Και το δεύτερο που θα σας έλεγα, πριν πάμε στους στρατηγούς, ότι πέρα από το αεροπλανοφόρο, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό που γίνεται στη Σούδα και γίνεται στην Αλεξανδρούπολη, οι Αμερικάνοι έρχονται διπλά. Δεν είναι μόνο το γεωστρατηγικό, και εσείς τα καταλαβαίνετε και τα οικονομικά. Το οικονομικό. Κρατήστε το. Έτσι. Και μετρώ γρήγορα-γρήγορα κολοσσούς τεχνολογικούς της Αμερικής, Amazon, Google, Cisco, Pfizer, ωραία. Deloitte, Microsoft, Πάμε. Με επενδύσεις δισεκατομμυρίων. Και κύριε Αυτιά, αυτές δεν έρχονται. Αυτές οι εταιρείες δεν έρχονται μόνο για τις εμπορικές ευκαιρίες και την οικονομική μας πολιτική. Έρχονται διότι έχουν και τη γεωστρατηγική επίνευση του Λευκού Οίκου. Πάω στο Γιάννη Τοκατέλη. Μισό λεπτό, κύριε Κυρίδη. Να συμπληρώσω κάτι ότι Παρακαλώ. Πέρα από αξίες, ναι. Που πάρα πολύ σημαντικά αυτά που είπε ο Παναγιώτης, ναι. Τα συμφέροντα. Θα πάω και εγώ στην Πράγα. Θα πάω και εγώ στην Πράγα γιατί έχουμε τη Σύνοδο των Εθνικών Κοινοβουλίων εκεί με την Τσεχική λοιπόν, Προεδρία. Ένα συμπέρασμα αλλά τώρα έχω θέλω. Και το Συμβούλιο της Ευρώπης την Κυριακή με την Τώρα Μπακογιάννη. Α, θα η κυρία Μπακογιάννη. Η μάχη συνεχίζεται βεβαίως, διότι έχουμε ως κύριο θέμα έχει την Τουρκία. Έχει δώσει πολλές μάχες. Δύο πράγματα η πρέπει κυρία να ακουστούν. Μισό λεπτό. Απολύτως. Η κυρία Μπακογιάννη έχει δώσει πολλές εθνικές μάχες. Και το αυτό είναι ότι την ακούνε από όλα και τα κόμματα, έτσι. Χέρι ευρύτερου σεβασμού. Τώρα δύο πράγματα. Θέλω το συμπέρασμά σας. Ακούστε με. Ελάτε. Πέρα από τα στρατιωτικά τα οποία κάνουμε και τα οικονομικά τα οποία πρέπει να κάνουμε για να είναι καλά και τα στρατιωτικά και όλα τα υπόλοιπα που γίνεται με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πρέπει να καταλάβουμε δύο πράγματα. Και πέρα από τις αρχές, όσο σημαντικές και αν είναι, μια ενδεχόμενη επίθεση της Τουρκίας, το κακό σενάριο δηλαδή, βάλει εναντίον δύο ζωτικών συμφερόντων και είναι η απόλυτη κόκκινη γραμμή. Γι' αυτό και λέμε ότι δεν μπορεί εκτός των άλλων να γίνει. Το πρώτο, μια επίθεση εναντίον της Ελλάδας θα διαλύσει το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ είναι ζωτική σημασία αλλά σε αυτή τη στιγμή. Δεν κάνει τίποτα ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ενώ για τους Αμερικάνους τώρα, την ώρα που παίρνουν τους Φιλανδούς και τους Σουηδούς, θα διαλύσει και θα ανατινάξει την αρχιτεκτονική της Ευρώπης. Ένα λεπτό, κύριε Κερδί, θα διαλύσει. Έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε. Όταν βγαίνει ο Τούρκος και λέει θα έρθω μεσημέρι. Δεν πρέπει να το πει αυτός του ΝΑΤΟ. Τι λες, δεν έχετε μπαρμπα, δίκιο τώρα, και τα παράπονα δικαιολογημένα. Όμως το τέλος. Και δεν είναι κανένα ευρωβουλευτή να τον πιάσει και να του πει Ελλάδο. Και σε αυτό. Ελλάδο! Τι είναι αυτά που λες για την πατρίδα μου. Όμως, το δεύτερο θα προκαλέσει ρήξη οριστική της Τουρκίας με τη Δύση, με διαλυτικές συνέπειες για την Τουρκία. Κατά συνέπεια, η μεγάλη κόκκινη γραμμή, και σε αυτό συνεχίζουμε, είναι η στρατιωτική αποτροπή, είναι οι διεθνείς συμμαχίες, αλλά είναι και αυτά τα ευρύτερα συμφέροντα που έχουμε. Τώρα εμείς. Πρέπει ως υπεύθυνη πολιτική ηγεσία να προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο, αλλά να δουλεύουμε για το καλύτερο. Σωστό. Και να κρατούμε πάντοτε ανοιχτή την πόρτα της συνεννόησης. Διότι ό,τι και να γίνει, και μετά τον Ερντογάν και μετά τον Μητσοτάκη, οι δυο λαοί θα υπάρχουν εδώ στην περιοχή. Η Ψέριμος, το Αγαθονήσι, το Φαρμακονήσι θα υπάρχουν εκεί. Λοιπόν, και άρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Αυτή η ένταση των τριών τελευταίων χρόνων είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και βλαπτική για όλους, κυρίως για τον τουρκικό λαό. Αλλά δεν θα υποκύψουμε σε αυτά που λέει απολύτως. Γι' αυτό προετοιμαζόμαστε. Θα πάμε στο τέρμα του κόσμου. Έτσι. Στο τέρμα του κόσμου. Λοιπόν, με νέες συμμαχίες και με νέα πράγματα.
9 και 32 πρώτα λεπτά. Κερίδης είναι στο βορρά, παιδιά, γιατί έρχονται και εκλογές. Το πότε θα γίνουν εκλογές. Τα είπε εκλογές όλα ξαφνικά. Ο Άδωνης. Δεν χρειάζεται. Ο Άδωνης είπε ότι τον πρώτο που ψηφίζει είναι Κερίδης. Τα είπε, τα είπε, λοιπόν, τα καλά του λόγια. Πάμε, πάμε.